Σήμερα θα δούμε τι κάνει αυτό το εργαλείο. Αυτό το εργαλείο είναι SD Card Adapter. Δηλαδή το συνδέεις στο κινητό σου και μπορείς να περάσεις αρχεία από την SD σου, πίσω στο κινητό σου και από το κινητό σου μέσα στην SD σου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσει το τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, TikTok για να μην χάνεις κανένα απολύτως νέο περιεχόμενο που ανεβαίνει. Και φυσικά, Instagram για να βλέπεις τις εφαρμογές που ανεβαίνουν, που είναι δωρεάν από το App Store. Τι θα δούμε σήμερα? Σήμερα θα σας δείξω τι είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι ένας SD adapter. Είναι ο αυθεντικός. Είναι Lightning σε SD. Παίρνει την κανονική την SD κάρτα, μπαίνει μέσα και μπορείς να μεταφέρεις τα αρχεία από την SD σου μέσα στο κινητό σου και από το κινητό σου πίσω στην SD σου. Δηλαδή μπορείς μετά το iOS 14 να κάνεις και το αντίστροφο. Παλιότερα γινόταν μόνο να περάσεις από την SD κάρτα κατευθείαν στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών τα αρχεία σου. Τώρα γίνεται και το αντίστροφο, για να μην ρωτάτε κάτω στα σχόλια. Θα δούμε και τους δύο τρόπους, δηλαδή και το πώς να βάλεις αλλά και το πώς να βγάλεις αρχεία. Και να βάλεις δηλαδή μέσα στην SD, αλλά και το πώς να βάλεις μόνο μέσα στο κινητό. Πολύ, πολύ βασικό πριν αρχίσω να σας δείχνω το πώς γίνεται. Κοιτάξτε να πάρετε το αυθεντικό. Αυτή τη στιγμή το αυθεντικό είναι στα 30 ευρώ στο Scrooge. Ναι, μεν είναι ακριβό, αλλά είναι αυτό που κρατάει. Τώρα, αν θέλετε να μην δώσετε τόσο πολλά λεφτά, να κοιτάξετε να πάρετε κάτι το οποίο έχει καλώδιο. Δηλαδή, μην πάρετε κάτι το οποίο είναι ενσωματωμένο το Lightning επάνω στο πλαστικό, καθώς σας έχω πάρει έχουν σπάσει. Όταν έψαχνα να βρω, το έχω περίπου 3 χρόνια το συγκεκριμένο, όταν έψαχνα να βρω πώς να συνδέσω την SD μου για να περνάω τα πλάνα και να τα βλέπω στο κινητό μου, έψαχνα, είχα αγοράσει 4-5 πλαστικά, είχα δώσει ήδη τάλιρα. Δεκάρικα για να το πάρω. Οπότε λέω, τότε εγώ το είχα πάρει 40 ευρώ. Λέω, πάρε το καλό να είσαι σίγουρος. Είχα πάρει και με καλώδιο και χωρίς. Τα περισσότερα κοβόντουσαν ή σπάγανε πάνω από τη βάση. Οπότε σας συνιστώ να πάρετε το αυθεντικό για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Τώρα που γίνεται και η διαδικασία της αντίστροφης, οπότε θα είστε κομπλέ. Επίσης κυκλοφορούν και USB, κυκλοφορούν και Type-C. Οπότε μπορεί να θέλετε να κάνετε κάποια άλλη συνδεσμολογία. Ο τρόπος που δουλεύει το συγκεκριμένο, δουλεύουν και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε τα αρχεία μας από την SD μας μέσα στο κινητό μας. Έχουμε λοιπόν τον adapter, να σας τον κάνω και ένα κοντινό να τον δείτε. Έχουμε λοιπόν τον adapter, να τον δούμε κιόλας σε ένα πιο κοντινό πλάνο. Εδώ πέρα μπαίνει η SD και εδώ έχει το Lightning. Παίρνεις την SD κάρτα, πήρα μια πρόχειρη που έχω, τη βάζω μέσα. Και παίρνουμε το κινητό μας, το ανοίγουμε. Παίρνουμε τον adapter, το βάζουμε στην θύρα τη Lightning. Και that's it. Τι κάνουμε τώρα? Πηγαίνουμε φωτογραφίες. Και βλέπετε ότι κάτω δεξιά. Και βλέπετε ότι κάτω δεξιά μας βγάζει εισαγωγή. Μόλις το πατήσουμε, έχει ό,τι έχει μέσα η SD κάρτα μας. Εμείς αν επιλέξουμε μια φωτογραφία ή ένα αρχείο που θέλουμε, επάνω δεξιά εδώ πέρα μας γράφει εισαγωγή. Εάν το πατήσουμε μας λέει εισαγωγή όλων ή εισαγωγή επιλεγμένων. Εάν πατήσουμε εισαγωγή επιλεγμένων, ό,τι έχουμε επιλέξει, αυτό και μόνο θα κάνει εισαγωγή. Πατάμε εισαγωγή επιλεγμένων, περιμένουμε να φορτώσει κάποια δευτερόλεπτα και πέρασε. Βλέπετε ότι έχει γίνει πράσινο εδώ πέρα. Έχει ένα τικ πράσινο. Τώρα εδώ πέρα μας γράφει ότι η εισαγωγή ολοκληρώθηκε. Θέλετε να διαγράψετε το βίντεο που εισάγατε, που έγινε εισαγωγή του, ή θέλετε να το κρατήσετε στην SD κάρτα. Εμείς θα πατήσουμε διατήρηση, καθώς δεν θέλουμε να το σβήσουμε, θέλουμε απλά να κάνουμε ένα preview στο κινητό μας και να το κρατήσουμε το αρχείο κανονικά. Οπότε τώρα, αν πάω στην βιβλιοθήκη, πάω στα album και πάω στα πρόσφατα, βλέπετε ότι κάτω δεξιά υπάρχει το πλάνο που πήρα μέσα. Είναι το πλάνο που πήρα μόλις από την SD μου. Τώρα θα μου πεις, Γιώργο, μπορώ να σβήσω πλάνα από την SD? Φυσικά και μπορείς. Πας εισαγωγή, πας διαγραφή όλων και πατάς διαγραφή. Διαγραφή και τώρα η κάρτα η SD σου έγινε format. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στην SD σου. Τώρα θέλω να περάσω ένα πλάνο, Γιώργο, πίσω. Πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνουμε στην βιβλιοθήκη, πηγαίνουμε στα album, βρίσκουμε τα πρόσφατα και στα πρόσφατα βλέπουμε αυτό το βίντεο. Θέλουμε να το περάσουμε πίσω στην SD κάρτα.
Πατάμε εδώ πέρα, κοινοποίηση, και πηγαίνουμε και πατάμε αποθήκευση στα αρχεία. Μόλις πατήσουμε αποθήκευση στα αρχεία, μας βγάζει εδώ πέρα πάνω το iPhone μας. Εάν τα κλείσουμε όλα, βλέπετε ότι κάτω λέει EOS Digital. Εδώ πέρα ακριβώς. Αυτή εδώ πέρα είναι η SD κάρτα. Οπότε, αν πατήσω εγώ EOS Digital, βλέπετε ότι βγάζει 600DCMI, MISC και ML. Το ML είναι το Magic Lantern, άσχετο. Είναι η φακέλα, ρε παιδί μου, που έχει μέσα η SD κάρτα που έχω μέσα. Οπότε πατάω DCMI, πατάω Canon και πατάω αποθήκευση. Περιμένω κάποια δευτερόλεπτα να περάσω το πλάνο. Βλέπετε ότι πάνω δεξιά φορτώνει εδώ πέρα. Τώρα τα τη γράφει μέσα στην SD κάρτα. Και that's it. Εάν πάω εγώ τώρα πίσω και πάω στην εισαγωγή. Και πατήσω εισαγωγή, βλέπετε ότι το πλάνο που έχω περάσει είναι εδώ πέρα. Ήθελα κάποια δευτερόλεπτα να φανεί απλά. Πένα. Ξανά το σβήνουμε. Διαγραφή. Πηγαίνουμε στην βιβλιοθήκη, πηγαίνουμε στα άλμπουμ, πηγαίνουμε στα πρόσφατα. Πατάμε εμένα. Πατάμε εδώ. Πατάμε. Αποθήκευση στα αρχεία και βρίσκουμε το EOS Digital. Canon 100 με το που το βρούμε. Πατάμε αποθήκευση. Περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα. Και το πλάνο περάστηκε. Εάν πάμε πίσω και πάμε στην εισαγωγή ή αν κλείσουμε τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών και ξαναμπούμε εισαγωγή, το πλάνο υπάρχει. Οπότε τώρα βλέπετε είναι κομπλέ. Μπορείς να περάσεις οποιοδήποτε αρχείο θέλεις μέσα στην SD σου, ακόμα και φωτογραφίες. Εάν πας δηλαδή βιβλιοθήκη, διαλέξεις αυτό εδώ πέρα που θα γίνει ένα επόμενο βίντεο, πώς να σου λέει το κινητό σου καλημέρα κάθε μέρα που ξυπνάς, θα είναι το επόμενο. Αν θέλεις να το δεις, subscribe και το καμπανάκι για να μην το χάσεις. Τώρα θέλω να περάσω αυτή τη φωτογραφία που έχω τραβήξει από το iPhone μου ή έχει γίνει screenshot μάλλον καλύτερα στην SD κάρτα. Οπότε πατάω αποθήκευση στα αρχεία, βρίσκω την EOS Digital, πατάω DMC, DCM, DCIM, πατάω το Canon, πατάω αποθήκευση και GG μπήκε μέσα. Τώρα, εάν εγώ πατάω εισαγωγή, κλείσω τις φωτογραφίες της, ξανανοίξω και πάω εισαγωγή, βλέπετε ότι τέρμα πάνω η φωτογραφία υπάρχει κανονικά και είναι ήδη εισαγμένες. Εδώ πέρα πάνω. That's it. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ελπίζω το συγκεκριμένο εργαλειάκι να σας φάνηκε χρήσιμο και να είδατε το πόσο εύκολα μπορείτε να περάσετε τα αρχεία σας μέσα στο κινητό σας. Αν σου αρέσει το ίδιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και TikTok για να μην χάνεις νέο περιεχόμενο. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το Instagram, follow στο Instagram για να μην χάνεις νέο περιεχόμενο και γενικότερα να μην χάνεις ό,τι ενημέρωση υπάρχει για όλα τα social. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.